Σε συνεχή παρακολούθηση βρίσκεται η στάθμη στα νερά του ποταμού Στριμώνα και της λίμνης Κερκίνης, μιας και διανύουμε το μήνα Μάρτιο και η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί το λιώσιμο του χιονιού στην οροσειρά του βουνού Πυρήν. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο πρόβλημα, διευκρινίζει με δηλώσεις του στην τηλεόραση Επιλογές ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών Γιάννης Μωυσιάδης, τονίζοντας ότι ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας Ερών βρίσκεται σε επιφυλακή για πανενδεχόμενο. Παρακολουθούμε με πολύ προσοχή τη στάθμη, δεν έχουμε καμία ανησυχία, δεν πρέπει να υπάρχει, ποτέ δεν ξέρουμε τι θα προκύψει αύριο, τι κατακλυσμός ενδεχόμενα ομιγέννητο υπάρξει, αλλά αυτή τη στιγμή όπως έχουν τα πράγματα δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Σε περίπτωση που ομιγέννητο χτυπάτε ξύλο, είμαστε σε ετοιμότητα. Παρακολουθούμε συνεχώς, δύο φορές τη μέρα, ποια είναι η στάθμη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν τυχόν δούμε ότι υπάρχει, θα ανοίξουμε πόρτες, υπάρχουν περιθώρια αρκετά για να αυξήσουμε την έξοδο του νερού από τα θηροφράγματα της Κερκίνης, δεν έχουμε καμία ανησυχία. Για να μην έχουμε εικόνες του παρελθόντος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στόχος μας είναι να αποφευχθούν οι πλημμύρες των περασμένων ετών, που είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο Σεραϊκός Κάμπος. Αναφέρει σε άλλο σημείο το δηλώσεων του ο κύριος Μωυσιάδης. Ναι. Επικοινωνία με τη γειτονική χώρα, με τη Βουλγαρία. Δεν μπορούμε να έχουμε λεπτομέρειες, γιατί απλούστατα και αυτοί δεν έχουν στοιχεία. Το τι, το αν θα βρέξει, το πόσο, δεν υπήρχε κανένας κατακλυσμός χθες, για να ξέρουμε ότι θα μας έρθουν σήμερα και αύριο νερά υπερβολικά. Δεν έχουμε τόσο ψηλές θερμοκρασίες ώστε να πούμε ότι ό,τι χιόνια υπάρχουν μαζεμένα θα λιώσουν και θα έχουμε τέλος πάντων μια έντονη είσοδο υδάτων. Επομένως κάτι το έκτακτο δεν αναμένεται, χωρίς να σημαίνει ότι γνωρίζουμε το τι μπορεί να προκύψει μετά από μια εβδομάδα, μετά από 10 μέρες. Αλλά πάντοτε εμείς είμαστε σε επιφυλακή, παρακολουθούμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε και τα έκτακτα φαινόμενα.